Περιοδία στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποίησε το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παυλίδης. Ο κ. Παυλίδης επισκέφτηκε την Ξάνθη, την Κομωτινή και την Αλεξανδρούπολη προκειμένου να σχεδιάσει και να συζητήσει μαζί με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το συνέδριο του κόμματος που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο. Ξεκίνησα από Ξάνθη, είμαι σήμερα στην Αλεξανδρούπολη. Κάναμε μια συζήτηση χθες στην Κομωτινή, είχε και συνέλευση εκεί η οργάνωση ΕΕ. Και σήμερα είμαστε εδώ πέρα για να συζητήσουμε στην Αλεξανδρούπολη πώς θα σχεδιάσουμε την δική μας δράση σε αυτό το χρονικό διάστημα για να έρθουμε πιο κοντά στην κοινωνία, να ακούσουμε πιο καλά, πιο καθαρά και να μας ακούσουν πιο καλά, πιο καθαρά και οι άνθρωποι αυτοί. Να αισθανθούν δηλαδή ότι το συνέδριο του κόμματος μπορεί να τους είναι χρήσιμο ώστε να δίνονται λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ πρόκειται να είναι σημαντικά διαφορετικό από τα υπόλοιπα, καθώς στόχος του είναι να φέρει κοντά κυβέρνηση και κοινωνία, προκειμένου να επιτευχθεί επικοδομητικός διάλογος για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες. Ο λόγος της περιοδίας μας στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, δεν είναι μόνο στην Αλεξανδρούπολη, είναι ότι με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που τελείωσε προχθές την Κυριακή, πρέπει να προετοιμαστούμε πολύ γρήγορα, πολύ ολοκληρωμένα για να φτάσουμε στο συνέδριό μας στα μέσα του Οκτώβρου, 20 περίπου του Οκτώβρου. Άρα αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι στις έκτακτες συνθήκες καλοκαιριού να πάρουμε όλα τα μέτρα ώστε το συνέδριο να ολοκληρωθεί με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Τα βασικά προβλήματα που θα αναλυθούν σύμφωνα με τον κύριο Παυλίδη αφορούν στους πολίτες και στο χάσμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ αυτών και της κυβέρνησης. Τα τρία πρώτα είναι το πόσο κοντά βρίσκεται η κυβέρνηση και το κόμμα βέβαια στην κοινωνία για να ακούσει τι ακριβώς αντιμετωπίζει η κοινωνία, να συζητήσει μαζί της τι προβλήματα, τι λύσεις δίνει, επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση και πώς θα οργανωθεί η κοινωνία για να μπορέσει να διεκδικήσει αυτό που της αναλογεί. Το πρόβλημα που έχουμε αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια είναι μια πλήρης αποδιάρθρωση της συλλογικής δράσης της κοινωνίας. Συνδικάτα, αγροτικοί σύλλογοι, επιστημονικοί σύλλογοι κλπ. Έχουν χάσει το κύρο τους, έχουν χάσει τη μαζικότητά τους. Είναι ένα ζήτημα που θέλουμε να το βάλουμε σε αυτή τη συζήτηση και να συμβάλλουμε την ανάταξή του, την αλλαγή δηλαδή αυτής της κατάστασης.